as he's falling towards the sideline, and here come Monaco, Diallo and Ouattara denied on the chase back rejection from Jerang Grant, who bats it away again. The lockdown guards. Πώς είναι άραγε να θεωρείσαι μια άσημη μεταγραφή και τελικά να καθορίζεις μια από τις καλύτερες άμυνες στην Ευρωλίγκα? Ο Τζέριαν Γκραντ έχει αλλάξει την άμυνα του Παναθηναϊκού και πάμε να δούμε ποια είναι τα στοιχεία που τον κάνουν ξεχωριστό, γιατί κατά την άποψή μας είναι υποψήφιος για καλύτερος αμυντικός της χρονιάς και γιατί τελικά είναι από τους αγαπημένους παίχτες του coach Ataman. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George. Κάνοντας αυτό το βίντεο σκεφτόμουν ποια είναι τα στοιχεία που κάνουν έναν αμυντικό να είναι εξαιρετικός. Είναι μια κρίσιμη άμυνα απέναντι στον Kevin Panther που δίνει νίκη στην ομάδα σου. Είναι το να μην επιτρέψει τον Shane Larkin να φτάσει μέχρι τη ρακέτα όταν όλοι ξέρουμε ότι μπορεί να το κάνει απέναντι στον οποιοδήποτε. Είναι το να δώσει μια κρίσιμη βοήθεια δυσκολεύοντας τον Λαπροβίτολα και τελικά να τελειώσει τη φάση του ευνηδιασμού στο τέλος ενός ημιχρόνου. Είναι όλα αυτά, είναι ακόμη περισσότερα και τέλος πάντων τι είναι αυτά που προσφέρει ο Τζέριαν Γκραντ? Και από μία άσημη μεταγραφή το καλοκαίρι έγινε ένας παίχτης που κάνει τη διαφορά σε μία από τις καλύτερες άμυνες στην Ευρωλίγκα. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε ποια είναι τα τακτικά στοιχεία που ο Γκραντ ακολουθεί κατά γράμμα, ποια είναι τα αθλητικά χαρακτηριστικά που έχει και κάνουν τη διαφορά σε σχέση με το μέσο όρο στην Ευρωλίγκα, αλλά και πώς ο συνδυασμός όλων αυτών μαζί με το ταλέντο και το IQ του στην αμυντική πλευρά του παρκέ έχουν κάνει τον coach Ataman να ξεκινά και να τελειώνει τον αμυντικό σχεδιασμό του με τον Αμερικάνο Guard. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν το σημερινό βίντεο για το γιατί ο Τζέριαν Γκραντ είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρωλίγκα, εσείς κάντε ένα like, ένα subscribe, δείξτε την έμπρακτη στήριξη στο κανάλι μας και πάμε να συνεχίσουμε με τη νέα σειρά βίντεο μας. Η εξαιρετική άμυνα του φετινού Παναθηναϊκού έχει φτιαχτεί πάνω στην ικανότητα του Τζέριαν Γκραντ να πιέζει την μπάλα και δευτερευόντως στην ικανότητα του Ματίας Λεσόρ να παίζει στα hedge out. Πολύ απλά, όταν ο Γκραντ πιέζει τόσο καλά την μπάλα, όπως εδώ πάνω στο James Nunnally, ο Παναθηναϊκός μπορεί να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, να βρει εύκολους πόντους και το κυριότερο, να δει τους αντιπάλους του να δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να δημιουργήσουν. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι που κάνει τον Γκραντ να είναι ένας από τους πιο disruptive παίχτες σε ολόκληρη την Ευρωλίγκα, ένας παίχτης που ενοχλεί τον αντίπαλό του, είτε παίζει από πίσω του, είτε παίζει πάνω στην μπάλα, ένας παίχτης που δεν αφήνει σε καμία περίπτωση τον αντίπαλό του να ανασάνει, να αισθανθεί άβολα και τελικά να μπορέσει να δημιουργήσει με τον τρόπο που το κάνει συνήθως. Η ομάδα του Ataman φέτος αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη άμυνα σε ολόκληρη την Ευρωλίγκα με 109 πόντους ανά 100 κατοχές, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό, ειδικά αν σκεφτούμε το πού βρισκόταν αυτή η ομάδα πέρυσι, αλλά και το τι αναμέναμε όλοι μας ή οι περισσότεροι από εμάς το καλοκαίρι όταν είδαμε το ρόστερ αυτό να χτίζεται. Όταν ο Τζέριαν Γκραντ όμως είναι στο παρκέ, αυτή η εξαιρετική άμυνα εκτοξεύεται, ο αριθμός πέφτει στους 107 πόντους ανά 100 κατοχές, με τον Γκραντ να συμβάλλει με 1,7 κλεψίματα ανά αγώνα, να δίνει 1,8 αμυντικά rebound, να κάνει και μερικές τάπες, συνήθως chase down και αρκετά εκοφαντικές, αλλά συνολικά να δίνει τον τόνο που άλλες φορές τον βλέπουμε στα στατιστικά, άλλες φορές όμως πρέπει να δεις για να καταλάβεις το πόσο ενοχλητικός μπορεί να γίνει για τους αντιπάλους του. Και αν αυτό που λέω σας φαίνεται υπερβολικό, δείτε εδώ πως πάει το screen του Tyreek Jones και περνάει από πάνω, επιτρέποντας το Λεσόρ να μείνει στην drop άμυνα. Τελικά ακολουθεί το Larkin μόνο και μόνο για να καταλήξει να κλέψει την μπάλα από τα χέρια του Tyreek Jones στο τέλος της φάσης. Ένας εξαιρετικός αμυντικός όμως δεν αρκεί να αντιλαμβάνεται σωστά τις γωνίες στο pick and roll ή να βάζει σωστά τα χέρια του στην μπάλα. Εδώ βλέπουμε πόσο Τζέριαν Γκραντ αντιλαμβάνεται το ποιον έχει απέναντί του. Μόλις ο Keenan Evans δίνει την μπάλα για να μην την κατεβάσει και βλέπει
ότι ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης πιέζει πολύ σωστά, τότε η υπομονή είναι μια μεγάλη αρετή κάθε αμυντικού. Ο Γκραντ πετάγεται από το πουθενά, κλέβει την μπάλα και οδηγεί σε δύο εύκολους πόντους στην ομάδα του. Δύο εύκολους πόντους που ακριβώς έτσι έχει συνηθίσει να το κάνει πολύ συχνά. Με βάση όσα έχουμε δει ως τώρα, δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση το ότι ο Γκραντ παράγει σχεδόν δύο στόκς ανά παιχνίδι, όπου στόκς είναι το άθροισμα των κλεψιμάτων και των μπλοκ που κάνει ένας παίχτης, κρατά τους αντιπάλους του σε 55% true shooting και αναπόφευκτα μία στις πέντε επιθέσεις που επιχειρεί ένας αντίπαλος του Γκραντ πάνω του, καταλήγει σε λάθος. Πώς αλλιώς, όταν βλέπουμε σε αυτή τη φάση ο Τζέριαν Γκραντ να κυνηγά μακριά από την μπάλα, το James Nunnally να αντιλαμβάνεται πλήρως όλα τα screen που είναι να συμβούν και βασικά να γνωρίζει το σύστημα της Παρτιζάν, να βγαίνει στην κατάλληλη θέση και να κλέβει την μπάλα. Μερικές φορές το μενού έχει και εντυπωσιακές τάπες, όπως αυτή εδώ στο Mike James, αλλά νομίζω ότι είναι ώρα να σταθούμε και λίγο στα χαρακτηριστικά που κάνουν τον Τζέριαν Γκραντ τόσο ξεχωριστό. Από τη μία, η αντίληψή του να βγει από τα screen και να καταλάβει το τι τρέχει ο αντίπαλος και να διακόψει αυτό το action. Από την άλλη, η αθλητικότητά του, το μάκρος του και η ικανότητά του να βάζει την μπάλα στα χέρια. Όλα αυτά συνδεδεμένα με την εμπειρία του και την αντίληψη του ρόλου του στο φετινό Παναθηναϊκό είναι στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει μεν, αλλά από την άλλη με 2,2 σε defensive winner είναι με διαφορά η καλύτερη επίδοση που έχει αμυντικός περιφερειακός φέτος, καλύτερη ακόμη και από το Thomas Walkup, του κατά τεκμήριο καλύτερου περιφερειακού αμυντικού στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Αυτή μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του, ούτε καν στην Ευρωλίγκα που δείχνει πόσο ικανός αμυντικός είναι, με αυτή τη φάση από το μικρό πέρασμά του από την Αρμάνη να μας δείχνει και πάλι πόσο ικανός είναι στις βοήθειες, με το Σέιν Λάρκιν να δυσκολεύεται αρκετά για άλλη μια φορά απέναντι στον Τζέριαν Γκραντ. Είναι φανερό λοιπόν ότι αρέσκεται να επηρεάζει το παιχνίδι αμυντικά με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, βγαίνοντας μπροστά από ένα ψηλότερο παίχτη, ακολουθώντας τον κοντό μετά το pick and roll, αλλά φυσικά εκεί που είναι ένας από τους καλύτερους σε ολόκληρη την Ευρώπη, το να καταφέρει δηλαδή να διαβάσει το σύστημα του αντιπάλου, να βγει ξανά πριν από το Shields, να κλέψει την μπάλα και να τελειώσει τον εφηδιασμό. Το πακέτο του Τζέριαν Γκραντ είναι κάτι που πάρα πολλές ομάδες θα ήθελαν. Είναι κάτι όμως που ελάχιστες καταφέρουν να έχουν. Ο Γκραντ αυτή τη στιγμή δεν είναι απλά ο καλύτερος αμυντικός του Πανεθνιακού, είναι ο παίχτης που πάνω του βασίζεται το σύστημα του coach Ataman. Χωρίς αυτόν όλα θα ήταν διαφορετικά και όλα δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να δέσει το συγκεκριμένο παίχτη για πολλά χρόνια ακόμα. Εμπειρία από το NBA, εμπειρία από την G League που τελικά κάπως τον έφτασε στον Προμηθέα και από εκεί στην Αρμάνη, MVP στο EuroCup και πλέον στον Παναθηναϊκό. Ο Τζέριαν Γκραντ δεν είναι ο guard που έχει συνηθίσει, δεν είναι ο guard που έχουμε συνηθίσει συνολικά να αμήνεται στην Ευρωλίγκα και γι' αυτό είναι ένας βασικός υποψήφιος για το φετινό Defensive Player of the Year.